με τις μεταναστευτικές ροές να αυξάνονται καθημερινά στον Εύρο, αποτελεί κοινό μυστικό ότι οι παράνομοι μετανάστες, πλέον δασκαλεμένοι από τα κυκλώματα διακίνησης, αποφεύγουν τα σημεία όπου υψώνονται τα δύο τμήματα του φράχτη στο βόρειο και νότιο τμήμα του νομού, προτιμώντας να περάσουν από άλλα σημεία. Με την έλευση της καλοκαιρίας από τον περασμένο Απρίλιο και τον Μάιο, εκατοντάδες παράνομοι μετανάστες συγκεντρώθηκαν επί τουρκικού εδάφους πλησίων των συνόρων και κατοαμάδες προσπαθούν να περάσουν εντός του ελληνικού εδάφους. Η πτώση της στάθμης του ποταμού τους διευκόλυνε σημαντικά και απετέλεσε το έναυσμα για την αύξηση της μεταναστευτικής ροής. Συνεχίζονται οι ροές, δεν έχουμε κάτι το οποίο να έχει μείωση δρόμων. Οι ροές συνεχίζονται κανονικά. Δύσκολο καλοκαίρι, θα έχουμε ακόμα ένα δύσκολο καλοκαίρι. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Αναμένουμε τα υπόλοιπα βήματα της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας για να μπορέσουμε να σταθούμε ακόμα πιο καλύτερα για την φύλαξη των συνόρων. Αυτό. Να πω ότι από πλευράς της Τουρκίας υπάρχουν και διάφορες προπαγάνδες. Διαβάσαμε προσφάτως αυτό το περιστατικό που φυσικά πρόκειται περί fake news για ελληνικά πυρά σε Αφγανό μετανάστη που δυστυχώς έχασε και τη ζωή του ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάλι ξανά, κύριε Γιαλαμά, έτσι. Μαρτυμένοι είμαστε στην Τούρκη προπαγάνδα, μαρτυμένοι στην Τούρκη προκλητικότητα όλα αυτά τα χρόνια. Από τη δική μας πλευρά, το μόνο που κάνουμε είναι να λειτουργούμε πάνω απ' όλα με αποφασιστικότητα εκεί που πρέπει, με ψυχραιμία, με υπομονή και με μεγάλο επαγγελματισμό. Και δεν ξέρουμε καν όλα αυτά τα fake news, βέβαια τα γνωρίζουμε πολύ καλά που αποστοχούν, την εργαλοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία. Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Αυτό σίγουρα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως υπάρχει αύξηση των ροών και υπάρχουν βέβαια, υπάρχει στελέχωση. Ο φράχτης βοηθάει, πώς βλέπετε τα κατά πράγματα? Το ξαναλέω, αναμενόμενη αύξηση των ροών αυτή την εποχή. Πάντα αυτή την εποχή οι ροές ήταν αυξημένες. Από εκεί και πέρα, ναι, ο φράχτης βοηθάει, αλλά το ξαναλέω, πρέπει να γίνουν βήματα που αφορούν υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ειδικότερα στόλων οχημάτων και κάποιον άλλον σχεδιασμό καθαρά επιχειρησιακό για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα σύνορά μας. Μάλιστα. Τέλεια. Άμεσα φυσικά και τις σχετικές ενέργειες. Κάτι για το τέλος, πρωτού σας αποδεσμεύσω, βλέπετε πιθανότητα κλιμάκωσης και πάλι ύπαρξης υβριδικού πολέμου? Είναι πιθανό? Μέσω μεταναστών, δηλαδή. Για εμάς ο βρετικός πόλεμος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει. Απλά δεν έχουμε τη μαζική εισβολή του ύπους, έχουμε μικρότερες ομάδες. Αυτό δίνουμε ένα τιτάνιο αγώνα, ένα καθημερινό αγώνα για να κρατήσουμε όλα αυτά τα κλιματικά κυκλώματα των λαθρεδικινητών. Αυτό θα κάνουμε. Τώρα, εάν η Τουρκία ξανά μεγαλοποιήσει, προσπαθήσει να γίνει ξανά, να διευκολύνει όλη αυτή τη μαζική εισβολή, εδώ είμαστε εμείς. Θεωρώ είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από κάθε άλλη φορά για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα σύνορά μας. Οι δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή του Εύρου βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή εδώ και ημέρες εξαιτίας της συγκέντρωσης μεταναστών, αλλά και κυρίως εξαιτίας της επιθετικής και προκλητικής ρητορικής των Τούρκων. Στο πλευρό των συνοριοφυλάκων βρίσκονται και περίπου 100 ξένοι αξιωματικοί της ομάδας Frontex, οι οποίοι συμμετέχουν στις περιπολίες, ενώ παρότι λειτουργήσε αποτελεσματικά το αερόστατό της, τελώντας περιπολίες εδώ και 6 μήνες, έχει πλέον αποσυρθεί.